Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έληξε πριν από λίγο στο γήπεδο Καραϊσκάκη, τελικό αποτέλεσμα 1-2 νίκη του Παναθηναϊκού. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα αθλητικά τα σχόλια αυτά, είτε με τη μουσική που είναι χύμα και δεν είναι για όλους, προειδοποιώ, παρεξηγείται εδώ στην Ελλάδα, είτε με τρομακτικές ιστορίες που ανεβαίνουν συνέχεια, μυστήριο αυτά, είτε αστεία βιντεάκια, καυτά βιντεάκια, αστρονομία κλπ. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν, δεν κερδίζει πάντα η ομάδα που έχει τους καλύτερους παίχτες και τους πιο ακριβούς παίχτες. Πολλές φορές κερδίζει φυσικά και η ομάδα που έχει το περισσότερο πάθος και την περισσότερη θέληση για την νίκη. Όπως έγινε για παράδειγμα στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο πάλι στο Καραϊσκάκη, όπου ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση, το ήθελε περισσότερο, το κύπελο δηλαδή, γιατί είχε ήδη παρατήσει το πρωτάθλημα γνωρίζοντας ότι το είχε απολέσει ήδη, το είχε χάσει. Έτσι όπως ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα και πήρε το 1-2 την προηγούμενη εβδομάδα με τη θέληση που είχε να καθαρίσει το πρωτάθλημα επιτέλους και να είναι ξέγνιαστοι οι παίχτες, να σκεφτούν το Ντουμπάι, το Παρίσι κλπ. Προορισμούς τέτοιους που σκέφτονται εδώ και μήνες, δηλαδή από το Γενάρη τα σκέφτονται αυτά. Και από την άλλη μπορώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται πολύ φορμαρισμένος, άλλη ομάδα, στα playoffs, έτσι. Δεν το συζητάμε. Νομίζω αίτητος είναι ακόμη. Κάνει φοβερή ρελάνς που λέμε. Προσπαθεί να βγει η Ευρώπη μετά από καμιά δεκαετία, πόσο είναι. Εντάξει. Είναι αμαρτία και ντροπή το να μην βγαίνει η Ευρώπη μια ομάδα που έχει ιστορία όπως ο Παναθηναϊκός. Ένα σωματείο τέτοιο, ας πούμε, με τόσα πρωταθλήματα και κύπελλα. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν είναι σε μέγεθος τίποτα μπροστά στο Παναθηναϊκό. Εδώ λέω μόνο την αλήθεια εγώ, χωρίς να κοιτάω τι υποστηρίζω εγώ, έτσι. Έβαλε λοιπόν ο κύριος Μαρτίν στους ξεζουμισμένους, δηλαδή την ομάδα που έχει ξεζουμίσει ο ίδιος εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με το πορτογαλικό στυλ αυτό, να μην αλλάζει και πολλά πράγματα, να μην δίνει ανάσες. Ένας Εμβιλά, ο οποίος είναι τρομερός παίχτης και με τρομερό βιογραφικό, αλλά είπαμε, άνθρωπος είναι. Δεν είναι βιονικός άνθρωπος, οπότε παρουσιάζει ένα πρόσωπο διαφορετικό κι αυτός, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα αυτή. Ο Λαλά, ψόφιος κι αυτός, για να τον λυπάσαι. Καλά, αυτός δεν κάνει κιόλας, αλλά θα πούμε ποιοι κάνουν και ποιοι όχι σε άλλη εκπομπή, πιο μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή και ειδικά τον Ιούλιο κι αυτά θα τα λέμε. Πάντως θα πρέπει να προβληματίζει το Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, αλλά και την ΑΕΚ και τον Άρη θα βάλω εγώ, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, παρουσιάζοντας ένα τόσο κακό πρόσωπο φέτος γενικά, παίρνει το πρωτάθλημα και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά βαθμολογική. Είναι πραγματικά ένας λόγος και μια αιτία για να προβληματιστούν, για να δουν τι δεν πάει καλά. Αλλά και ο Ολυμπιακός πρέπει να προβληματιστεί, να δει τι του λείπει, για να παρουσιαστεί καλύτερος, αλλά και να κάνει στην Ευρώπη κάτι καλύτερο, όπως θέλει και ο κάθε οπαδός του και φίλαθλός του. Τέλος πάντων, ας πω πιο πολλά έτσι για το παιχνίδι. Μόνο ο Αβραάμ ήταν στην εντεκάδα σε σχέση με τον αγώνα στον Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου εκεί οι παίχτες του Ολυμπιακού είχαν φρεσκάδα, είχαν θέληση, γιατί παίζανε Κούντε, ξέρω εγώ, Κανέ, τα πιτσιρίκια μέσα, Μπαγκαλιάνης, ξέρω εγώ, και τέτοια, και Κίτσος. Εδώ ο Ρέαπτσιουκ, ξεζουμισμένος κι αυτός, δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Κατοχή μπάλας και τι, ανούσια. Καπνογόνα, ανούσια κι αυτά. Γενικά όλα ανούσια, στον απόψινο αγώνα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη που ήθελε. Τώρα κάποιοι θα πούνε ότι μήπως το έστησε ο Μαρινάκης που περιμέναν το στήσει με τον Άρη επειδή έχει φιλία με τον Καρυπίδη. Ωραία, και με τον Αλαφούζο έχει φιλία. Και είναι γνωστό. Και είναι γνωστό επίσης ότι ο Αλαφούζος έχει έρθει στο Ρέντι πολλές φορές με κασκόλ του Ολυμπιακού στο παρελθόν. Και μάλιστα έχει βγει και η φωτογραφία με το γιο του πριν από πολλά χρόνια. Επικόκαλη, λοιπόν. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία και δεν θα σχολιάσω τέτοια πράγματα.
Γι' αυτά για μένα είναι, πώς το λένε, δεν ισχύουν, δεν έχω εγώ τέτοια πληροφορία να το πω στα σίγουρα, οπότε δεν θα λέω και τέτοια πράγματα. Αυτά τα λένε αυτοί που θέλουν να πούνε λάσπη, να δημιουργήσουν, να πουλήσουν. Εδώ πέρα δεν πουλάω τίποτα, ούτε γραμμές βγάζω για να κονομάω, ούτε βιβλία προωθώ να πουλήσω τίποτα, ούτε τίποτα γενικά. Αφιερώνω λίγα λεπτά από το χρόνο μου, επειδή είμαι φίλαθλος, αγαπάω έτσι το άθλημα, ποδόσφαιρο, μπάσκετμπολ, ξέρω εγώ. Εν πάση περιπτώσει, για πάμε στις εντεκάδες. Γηπεδούχος Ολυμπιακός ξεκίνησε με Βατσλίκ στο τέρμα, Αβραάμ Παπαδόπουλο και Σοκράτη Παπασταθόπουλο κεντρικοί οπισθοφύλακες. Κένι Λαλά δεξί μπακ, αριστερό Ρέαπτσουκ. Εμβιλά Μαντί Καμαρά στα χαφ με μπροστά του τον Αγκιμπού, τον Καμαρά πάλι. Ρόνι Λόπες έξω αριστερά, έξω δεξιά Ροντρίγκες. Αυτοί παίζανε βέβαια, αλλάζανε. Πιο πολύ ήταν αριστερά ο Ροντρίγκες και δεξιά ο Λόπες. Και μπροστά στην κορυφή ο μεγάλος, ο σπουδαίος Γιουσέφ Ελαραμπή. Για το φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό ξεκίνησε ο Μπρινιόλι στο τέρμα. Σάρλια και Σάγκενφελντ στο κέντρο της άμυνας. Δεξί μπακ ο Κότσιρας που δείχνει ένα ωραίο πρόσωπο τελευταία. Το τζίμπησε από τον Αστέρα Τρίπολης, μια χαρά. Ο Αλαφούζος εκεί. Σάντσες αριστερό μπακ. Στα χαφ Αλεξανδρόπουλος, ταχύτατος, Κουρμπέλης, ο οποίος βοηθούσε και πίσω στην άμυνα πάρα πολύ. Και Βιγιαφάνιες, ο Αργεντίνος, που είναι χρόνια στον Παναθηναϊκό, είχε φύγει, γύρισε. Εντάξει, την κάνει τη δουλίτσα του. Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, έξω αριστερά, έξω δεξιά Παλάσιος και στην επίθεση στην κορυφή ο Ιωαννίδης, που δεν έπαιξε πολύ γιατί χτύπησε, αλλά θα τα πούμε σε συνέχεια αυτά. Δεν ξεκίνησε ο Μαρτίν στο Σισε, γιατί είναι πεσμένος τώρα τελευταία και καλά έκανε. Μπήκε μέσα και έκανε μια τρύπα στο νερό. Χαλούσε τις φάσεις μπροστά για τους επιτιθέμενους. Τέλος πάντων, είναι ανεπίτρεπτο για τον Ολυμπιακό με τέτοιο budget, τέτοιο προϋπολογισμό και τέτοια διαφορά δυναμικότητας να μην παίρνει νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Από τότε που κάνει το 1-4 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην περσινή σεζόν, έτσι, στα playoffs, πάπαλα, τέζα ο Καμπούρης, τέλος. Τίποτα μετά. Μετά κουλουράκια, άντε να περάσει η ώρα να φύγουμε, ούτε φάση. Και απόψε δέχτηκε και την ήττα εντός έδρας. Που αυτό είναι λόγος για να προβληματιστεί και ο Ολυμπιακός, έτσι. Και οι ηθήνοντες εκεί πέρα. Στο σωματείο, πώς το λένε, στην πλατεία Αλεξάνδρας. Να ξυπνήσουν, πρέπει. Λοιπόν, εντάξει, βεγγαλικά πάλι, κοροϊδηλή και αυτά, εντάξει. Εγώ είμαι εκτός, από αυτά δεν γουστάρω εγώ. Βεγγαλικά, καπνογόνα, με καπνούς εκεί, σταματάει και το ρυθμό των ομάδων, των παιχτών. Είναι τραγικό, πονάνε και τα μάτια τους, τσούζουνε. Εντάξει, αυτά τώρα είναι τρίχες, να μην πω τίποτα άλλο. Όπως κάνανε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, έτσι κάνανε και απόψε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, εγώ είμαι κατά. Από τα πρώτα λεπτά ο Ολυμπιακός πίεζε, στο πέμπτο λεπτό κέρδισε από ό,τι θυμάμαι το πρώτο του corner. Ο Ρόνι Λόπες μοίραζε σακούλες από δεξιά, έξω δεξιά βασικά, δηλαδή στην αριστερή πτέρυγα του Παναθηναϊκού. Έπεσε πάνω στον Ισπανό εκεί, του έκανε ιστορίες, αλλά και πάλι, τίποτα. Στο 7ο λεπτό, δύο κεφαλιές ο Παπασταθόπουλος στο γάμο του Καραγκιόζη όπου όπου. Στο 9ο λεπτό έκανε ατομιστία ο πιτσιρικάς ο Αγκιμπού Καμαρά, σουτάροντας έξω από την περιοχή, αντί να πασάρει προς τον Ελαραμπή, ύστερα από λάθος γέμισμα του Μπρινιόλι, του Ιταλού του Παναθηναϊκού τερματοφύλακα. Πολύ καλός, να το πω και αυτό. Στο 10ο λεπτό, για άλλη μια φορά, έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δείξει ένα καλό πρόσωπο, και φτηνός και μια χαρά. Στο 10ο λεπτό, θυμάμαι κεφαλιά πάσα του Κουρμπέλη προς τον Παλάσιος. Έτσι, σημαντική φάση του αγώνα αυτή. Τον έχασε εκεί ο Γερο Αβραάμ. Δεν υπολόγισε και σωστά ο Βατσλίκ που πήγε να κλείσει την αριστερή του μεριά, την αριστερή του πλευρά της εστίας τέλος πάντων. Προσωπικά σπάνια έπαιζα τερματοφύλακας, οπότε δεν έχω και την καλύτερη γνώση για τη θέση. Είναι η μόνη θέση, αλλά εντάξει. Η λογική μου λέει ότι κακώς έκανε αυτό το βήμα προς τα αριστερά, να κλείσει τη γωνία αυτή. Ενώ έβλεπε ότι ο Παλάσιος, εντάξει, πού θα πάει, βγάλει σέντρα. Προφανώς και θα σουτάρει. Σούτερε στην άλλη γωνία που έμεινε ανοιχτή η αριστερή, η δεξιά του και η μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Για πρώτη φορά στη σεζόν 2021-2022 μένει ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ.
Και βασικά δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Πλάκα-πλάκα. Και όμως προηγήθηκε και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο 14 πάλι ο Παλάσιος με αντεπίθεση βρέθηκε φάτσα με τον Βασιλή. Καλό Τσέχος τον νίκησε. Έπεσε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός. Καλά έκανε. Πονηρός, γάτα με πέταλα. Αυτός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μπορεί να θυμίζει γιαγιά στην εμφάνιση, αλλά είναι μια χαρά στην προπονητική. Έχει κάνει καλή δουλειά. Να τα λέμε όλα. Στο 18 ο Ρόνι Λόπες σούταρε η μπάλα στην αγκαλιά του Μπρινιόλι. Στο 21 ο Αγκιμπού πάλι αντί να πασάρει στον Αραμπί σούταρε και έτσι μάζεψε εύκολα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Ατομιστίες ο μικρός. Ό,τι να είναι και μετά σηκώνει χέρι. Τι σηκώνει χέρι. Ας τις συγγνώμες. Εκεί όταν βγήκε η συγγνώμη, απαυτώθηκε το φιλότιμο. Ο Ιωαννίδης έπεσε στο 22 κάτω, ζητώντας φορείο. Μετά δέχτηκε να ανέβει στο φορείο. Μετά δεν δέχτηκε, αρνήθηκε. Έφαγε κίτρινη κάρτα εκεί, τα είπε με τον διαιτητή, αντικαταστάθηκε τελικά από τον Καρλίτος. Ο οποίος Καρλίτος δεν έκανε και κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Ενώ τη χρονιά την είχε ξεκινήσει φουριόζος. Σκόραρε, θυμάμαι, στην αρχή. Πουλούσε ο Αβραάμ την μπάλα, μετά χτύπησε όμως αυτός και έμεινε πίσω. Ο Αβραάμ, λοιπόν, να πω ότι πουλούσε την μπάλα με τις πάσες του, πολύ κακός. Από ό,τι φάνηκε, δεύτερο παιχνίδι μέσα σε λίγες μέρες δεν μπόρεσε να παίξει ο Φουκαράς. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή. Τι τον εβάζεις. Βάλε έστω το Σισε. Έστω τον Μπαγκαλιάνη. Ξέρω εγώ. Άμα είναι να σου παρουσιάζει το Αβραάμ έτσι. Για λύπηση ήταν. Λοιπόν, από νωρίς φάγανε από μια κίτρινη και ο Παπασταθόπουλος αλλά και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Στο 32 ο Γκάρι Ροδρίγες έκανε προσπάθεια από μακριά. Ξιστά out την μπάλα. Πάνω από το δοκάρι του Ιταλού, του Μπρινιόλι. Φαινόταν το πάθος και η θέληση στα πρόσωπα των παικτών του Παναθηναϊκού. Ενώ σε αυτά του Ολυμπιακού φαινόταν το Ντουμπάι, το Παρίσι, τι θα κάνω το βράδυ με την κοπέλα. Καταλάβες, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Άμα είσαι επαγγελματίας, εκεί θα δώσεις μάχη. Μετά, άστι, κοπέλα εκεί είναι. Η μία ή όποια είναι. Λοιπόν, στο 32, Γκάρι Ροντρίγκες έκανε προσπάθεια από μακριά. Είπαμε, έτσι. Μετά, στο 36, ο Παπασταθόπουλος είχε καλή κεφαλιά στο γάμα του Μπρινιόλι. Ο Ιταλός όμως απέκρουσε με δεύτερη προσπάθεια. Μια χαρά. Στο 38 ο Λόπες είχε εκτέλεση φάουλ επικίνδυνη προς την αιστεία του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα πέρασε ξιστά έξω. Άλλοι το λένε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δεν είμαι κανένα κόμμα εδώ στην Ελλάδα. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε τίποτα. Πολύ εκρηκτικό χαφ ο Αλεξανδρόπουλος του Παναθηναϊκού. Εγώ τον εγλυκοκοιτάζω εδώ και 2 χρόνια, 2,5 μη σου πω, και απορώ όταν τον αφήνει εκτός εντεκάδας ο Σέρβος ο Γιοβάνοβιτς. Αλλά πρέπει λίγο να ελέγξει τα νεύρα του ο Πιτσιρικάς. Βγάζει μια, πώς το λένε, ένα τζαμπουκά, μια αυτή που δεν χρειάζεται. Εκεί κάνεις κακό και στον εαυτό σου, να πούμε. Τι επαγγελματίας είσαι. Λοιπόν, στο 44 ο Λόπες σούταρε πάνω στην κίνηση ωραία μονοκόμματο, το σουτάκι αυτό. Αλλά η μπάλα πήγε ακριβώς πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Γκάρι Ροντρίγκες έκανε μαγική ντρίμπλα, σούταρε αριστοτεχνικά, φαλτσαριστά δηλαδή, στο 46, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο, απέκρουσε με τα ακροδάχτυλα σε corner την έστειλε ο Μπρινιόλι. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Σισε αντί του Αβραάμ, λογικό, σωστό. Ο Τικίνιο αντί του κακού Αγκιμπού. Ναι, αλλά ωραία, βάζει το δεύτερο επιθετικό μέσα, εντάξει. Στον άξονα ποιος θα τους ταΐζει. Ποιος θα τους ταΐσει. Εγώ από τον καναπέ που έβλεπα. Ή πάλι θα ταλαιπωρείς ξέρω εγώ και θα χαραμίζεις τον Ελαραμπή να γυρνάει πίσω να σου κάνει παιχνίδι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όντως ο άνθρωπος δεν έκανε και τόσο. Ο Αραμπή. Λοιπόν, τα περιμένεις από τα άκρα μόνο. Τον Βαλμπουανά τον έβαλε πολύ αργότερα. Τέλος πάντων, μήπως έπρεπε να παίζανε σήμερα τα παιδιά που παίζανε στον Άρη, που είναι διψασμένα. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα έτσι, κάνω μια σκέψη δική μου. Στο 52 ο Κουρμπέλης ξαφνικά έπεσε κάτω, λες και τον πυροβολήσανε. Μετά από διεκδίκηση μπάλας, σηκώθηκε μια χαρά ήτανε. Μετά στο 54 ο ίδιος ενεπλάκη εκεί σε μια φάση μαζί με τον Σέγκενφελντ, ο οποίος ο τελευταίος μάλλον Ολλανδός, ύστερα από εκτέλεση corner με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 0-2. Με το που άρχισε να έχει κατοπιεί μπάλας ο Παναθηναϊκός, έτσι, κέρδισε το corner. Τίποτα. Πριν από αυτό τίποτα και μετά τίποτα. Πραγματικά δηλαδή, τι πράγμα είναι το ποδόσφαιρο, απίστευτο.
Έκανε και το δεύτερο γκολ, μια χαρά. Στο 60 λεπτό, θυμάμαι, άναψαν πάλι καπνογόνα, άσκοπα όλα αυτά, ανούσια, ξαναλέω. Στο 63, Αϊτόρ έξω, Χατζη Γιωβάνης μέσα, έτσι, ο Κανταλαπιέδρα δηλαδή, έτσι λέει το άνθρωπος. Παλάσιος επίσης έξω, Βιτάλ μέσα, και ο Βιτάλ ψηλο αόρατος, δεν έκανε και τίποτε. Δεν χρειάστηκε βέβαια. Στο 64, Ροντρίγκες έξω, Βαλμπουενά μέσα. Και σε εκείνο το λεπτό, δηλαδή στο 64, θυμάμαι ότι διεκόπη ο αγώνας από το διαιτητή λόγω κακής ορατότητας. Τσούζαν τα μάτια τους. Τώρα, πόσα ναρκωτικά πρέπει να έχει κάνει κανείς για να ανάβει τώρα καπνογόνα, ας πούμε, και να πανηγυρίζει ενώ η ομάδα του χάνει 0-2. Και μάλιστα από υποδέστερο αντίπαλο. Παικτικός, από πλευράς προϋπολογισμού, όλα. Δηλαδή, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, αν όχι τίποτα άλλο. Στο 69 ξεκίνησε εκ νέου αγώνας, δηλαδή ένα πεντάλεπτο. Βάλε και τις αλλαγές. Μετά, βέβαια, στο τέλος ο διαιτητής δεν άφησε πάνω από 7 λεπτά καθυστερήσεων που πέφτανε κάτω συνέχεια πέσει του Παναθηναϊκού ή που ο τερματοφύλακας ο Μπρινιόλ έκανε λες και είναι 100 χρονών για να εκτελέσει εκεί να ροκανίσει χρόνο στα βολέ, έτσι, τα ελεύθερα. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Εντάξει, μετά έτριβε τα μάτια του κυριολεκτικά ο Μαντίο Καμαρά. Τσούζανε, λογικό. Με τα καπνογόνα αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Ο Τικίνιο μετά από εκτέλεση corner με το στήθος σκόραρε για το 1-2. Πραγματικά, εγώ θα έλεγα ότι είχε μια δόση τύχης κιόλας αυτό το goal. Βέβαια, ποιος εκτέλεσε το corner, δεν χρειάζεται να πω. Μόλις είχε μπει ο Μάγκας. Η μάνα δηλαδή. Η μάνα που γιόρταζε και την προηγούμενη Κυριακή, γενικά. Ο Βαλμπουένα. Η μάνα η οποία σερβίρει στο πιάτο. Από πάνω από τα παιδιά, βέβαια. Σεβαστή, πάμε παρακάτω. Όχι, γενικά το λέω έτσι, όχι δική μου, μαν. Κούτσενε η Βαλμπουενά, ύστερα από κλάδεμα αντιπάλου. Στο 79 έξω ο Εμβιλά, μέσα ο Κανέ. Έξω επίσης ο Λόπες Μασούρας μέσα, άλλος ανούσιος και από εκεί. Και που μπήκε στο τέλος, τίποτα. Ο Σισε χαλούσε, ξαναλέω, τις φάσεις μπροστά, με το να προωθείται για κεφαλιές. Δηλαδή δεν βοηθούσε τον Αραμπί και τον Τικίνιο, τους έκανε χαλάστρα. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά χαλάστρα. Κατοχή μπάλας, Ολυμπιακός, συνέχεια. Και από τα δεξιά συγκεκριμένα, όλο το δεύτερο ημίχρονο εκεί προς το τέλος του αγώνα. Με Βαλμπουενά, με Μασούρα λίγο, με το Λαλά να ανεβαίνει. Αν και είχε, εντάξει, κουραστεί πάρα πολύ ο Λαλά. Γενικά ο Λαλά δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Με τα λεφτά που παίρνει, 950 χιλιάρικα. Τι λες μωρέ, βρίσκεις άλλο. Έπαιρνα τα δώσει τον Ελ Αμπντελαούι, μωρέ τώρα. Το συζητάς. Ελ Αμπντελαούι τους έπαιρνε αμπάριζα όλους αυτούς, για πλάκα. Και τρομερό παιδί. Και ακούμε και την ίδια μουσική. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Εντάξει, ήταν κακός ο Λαλά, είπαμε. Εντάξει. Ο Καρλίτος το 87 σούταρ έξω, ακίνδυνο σουτάκι αυτό. Εντάξει. Από το δεύτερο γκολ είχε να κάνει φάση ο Παναθηναϊκός. Από το 54, τι ήταν εκείνο το λεπτό, δεν θυμάμαι καν. Μέχρι το 87, ας πούμε, ξεμύτησε πάλι. Και στο 90 ο Παπασταθόπουλος έκανε επέλαση ολομόναχος. Πέρασε πολλούς εκεί και αντί να πασάρει σε συμπαίχτη επιθετικό, σούταρε στη γωνία του Μπρινιόλι. Όπου και απέκρουσε εύκολα ο Ιταλός τερματοφύλακας. Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ πάλι τήθηκε από τον Άρη, μες στην Τούμπα. Γιούχες εκεί, αποδοκιμασίες, έβαλε τη μούρη κάτω και ζήτησε συγγνώμη ο Ρουμάνος. Αυτά είναι δικά τους, εντάξει. Το έχουν παρατήσει το πρωτάθλημα εδώ και καιρό, αφού δεν μπορούσαν, το ξέρανε. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τέτοια θέματα όμως, παρόλο που πανηγυρίζανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού έξαλλα, έτσι, μέσα στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, μαγκιά τους, αφού το πήραν το παιχνίδι, λογικό να πανηγυρίσουν. Λοιπόν, αυτά είδα λόγω λοιπόν. Γενικά το πρωτάθλημα. Όπως είχα προβλέψει εγώ, από εδώ πέρα, από την εκπομπή, από το podcast, μπορείτε να ανατρέξετε, να τα δείτε αυτά, στο playlist υπάρχει, στο sports λέγεται, εδώ στο κανάλι. Μπορείτε να δείτε ότι έχω πει, πως το φετινό πρωτάθλημα θα το κατακτήσει ο Ολυμπιακός με μικρότερη διαφορά από την περσινή. Δηλαδή, ο περσιμένει μικρότερη από τους 26 πόντους. Φέτος είναι με 19 μέχρι στιγμής. Και δεν έχω και καμιά μεζούρα εδώ να δω πόσο βγαίνει. Λοιπόν, πόσο είναι. Εντάξει, πέρα από το χαβαλέ. Το είχα πει όντως και έτσι θα γίνει. Και έτσι γίνεται αυτό.
Για του χρόνου δεν ξέρω, ανάλογα το υλικό της κάθε εβδομάδος, θα κάνω πάλι πρόβλεψη. Αλλά με βάση αυτά που ακούω και μαθαίνω, πάλι ο Ολυμπιακός θα το πάρει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόαση. Να είστε καλά και σας χαιρετώ.